Αγαπητέ κύριε Μετή, καλησπέρα. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη εκπομπή μας για το ίδιο θέμα που ήμασταν και στην πρώτη εκπομπή για την ιστορία της Αρχιεπισκοπής Θυατήρων. Και σε συνέχεια της πρώτης εκπομπής μας που είχαμε μιλήσει για τον πρώτο Μητροπολίτη, τον Γερμανό τον Αστρινόπουλο, θα σας ρωτήσω τώρα ποιος ήταν ο δεύτερος Μητροπολίτης και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων. Ο δεύτερος Μητροπολίτης που ανέλαβε τα ενία της Μητροπόλεως Θυατήρων ήταν ο Αθηναγόρας Καβάδας, λέμε Αθηναγόρας ο πρώτος, ο Καβάδας, ο οποίος ήρθε από την Αμερική ως τιτουλάριος Μητροπολίτης Φιλαδελφίας, έμενε στην Ευρώπη, υποτίθεται ο Φιλαδελφίας, είχε ευθύνη για την Ιταλία, επειδή παλαιότερα, σε προηγούμενους αιώνες, ο Φιλαδελφίας ήταν, είχε έδρα τη Βενετία. Άρα επιγνώριζε τον Γερμανό τον Αστρινόπουλο, όχι μόνο τον γνώριζε, αλλά και η πρώτη του επίσημη ομιλία ήταν επικίδιος λόγος για τον Γερμανό τον Αστρινόπουλο, μια πολύ ωραία ομιλία, την οποία και επίσης έχω δημοσιεύσει στον Ορθόδοξο Κήρυκα, δεν είναι της ώρας για να την πούμε. Ο Αθηναγόρας ανέλαβε τα ενία περί το τέλος του 1951 μέχρι κανονικά το 1962, παρόλο που πέθανε αργά, αλλά ήταν άρρωστος και είχε εγκαταλείψει την διοίκηση εις των βοηθών του επίσκοπων, των Ιάκουβων Βίργων, ο οποίος είχε τον τίτλο του Απαμίας, ήταν επίσκοπος Απαμίας, και μετά το Οικουμενικό Πατριαρχείο του απένιμε τον τίτλο του τιτουλάριου Μητροπολίτη Χριστουπόλεως. Ο Αθηναγόρας, ο Καβάδας, βρήκε έτοιμη τη Μητρόπολη, την ανεβίβασε σε έπεισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο σε Αρχιεπισκοπή το 1954. Με ποιο δικαιολογητικό αυτό, με ποια... Διότι το δικαιολογητικό που βρήκε είναι ότι γιατί να είναι η Αμερική Αρχιεπισκοπή τη στιγμή που υπήγοντο υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υπό την Μητρόπολη Θυατήρων και η Δυτική και η Κεντρώα Ευρώπη. Συνεπώς, όπως στην Αμερική, ας πούμε, υπήγοντο οι άλλες πολιτείες, με αυτό το δικαιολογητικό, αλλά επειδή είχε και άμεση σχέση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη τον Αθηναγόρα, διότι ο Αθηναγόρας ήταν πριν Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, προτού να αναλάβει τα ενία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Αθηναγόρας ο Μέγας, όπως τον αποκαλώ, και ικανοποίησε αυτή την απέτηση του. Με το θάνατο όμως του Αθηναγόρα του Δευτέρου, μετατράπη πάλι σε Μητρόπολη, υπεβιβάσει σε Μητρόπολη και ο διάδοχος του, ο Αθηναγόρας ο δεύτερος Κοκκινάκης, πάλι πόρεσε και την υποβίβασε σε Αρχιεπισκοπή το 1968. Ήταν, στην αρχή ήταν Μητροπολίτης, ήρθε και ο δεύτερος ο Κοκκινάκης, και αυτός ήρθε αλλά από τον Καναδά. Είχε την τίτλο του Επισκόπου Ελέας στον Καναδά και υπαγόταν υπό τον Ιάκωβο, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής. Αρχικά υπό τον Αθηναγόρα και μετά... Ο Αθηναγόρας ο Καβάδας ήταν εκείνος ο οποίος οδήγησε την διαμελισμό της Μητροπόλεως Θυατήρων το 1962 λόγω κοπόσεως, λόγω γύρατος και κυρίως λόγω της μαζικής μετανάστευσης που κατέκλυσε την
κεντρώαν και τη Δυτική Ευρώπη, πάνω τη Δυτική Ευρώπη, Γερμανία και τη Γαλλία κυρίως, λιγότερον την Μεγάλη Βρετανία, περισσότερη, ιδίως μετά με το τέλος του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα, υπήρξε εκείνη η μαζική μετάδοση και ιδρύθηκε η Μητρόπολη Γαλλίας, Ελβετίας, Γερμανίας, Αυστρίας, τελευταία ιδρύθηκε η Μητρόπολη Ισπανίας και Πορτογαλίας. Γιατί ονομάζεται διαμελισμός? Διαμελισμός διότι πλέον είναι Μητροπόλεις και δεν υπάγονται εκκλησιαστικά στον Αρχιεπίσκοπο Θεατήρων. Ο Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων έχει τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου, είναι και έξαρχος Δυτικής και Κεντρώας Ευρώπης λόγω της. Είναι ο αρχαιότερος Μητροπολίτης στην Κεντρώα και Δυτική Ευρώπη και αυτό έχει την πρωτοκαθεδρία ο Αρχιεπίσκοπος Θεατήρων. Προσετέθη μετά τον Αθηναγόρα τον Καβάδα, επί Αθηναγόρα Καβάδα που ιδρύθηκε ο δεύτερος ναός στο Λονδίνο των Αγίων Πάντων από Ελληνοκυπρίους, διότι υπήρξε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε μαζική μετανάστευση Κυπρίων προς τη Μεγάλη Βρετανία, διότι είχαν Βρετανικό διαβατήριο. Η Κύπρος ήταν απικία του στέμματος και συνεπώς μπορούσαν και ερχόντουσαν και εγκαθίστανται, ενώ εξ Ελλάδος δεν μπορούσαν, μέχρι ότου η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Μέχρι να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής ήταν πολύ δύσκολο για τους εξ Ελλάδος να μεταναστεύσουν εδώ πέρα. Ενώ γι' αυτό μέχρι σήμερα ο αριθμός των Ελληνοκυπρίων είναι 95% και των Ελλήνων Ορθοδόξων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Ιδρύθησαν επί Αθηναγόρα Καβάδα και άλλες κοινότητες εκτός Λονδίνου, όπως στο Πέρμιχαμ, στο Λίτς κτλ. Πάρα πολλές κοινότητες, αλλά περισσότερο από τον Ιάκωβο Βίργον, ο οποίος μπορούσε και ταξίδευε, ήξερε τα πράγματα πολύ καλύτερα από τον Αθηναγόρα τον Καβάδα. Δεν μπορώ να πω ότι άφησε την μνήμη που άφησε ο Γερμανός ο Στρινόπουλος Αθηναγόρας, λόγω του ότι ήταν προβεβικίας ηλικίας, όπως λέμε, και είχε περισσότερο το αίσθημα του στην Αμερική, διότι εκεί έζησε τα περισσότερα του χρόνια. Πάρα πολλές φορές εκφραζόταν αγγλικά και στα έγγραφα που υπάρχουν στο αρχείο είναι ελάχιστα που βρίσκουμε από τον Αθηναγόρα τον Καβάδα. Διαφορετικός, πολύ διαφορετικός ήταν ο διάδοχος του, ο Αθηναγόρας ο δεύτερος Κοκκινάκης. Αξιώνες τη μεγάλη νύμψε των ζωδότην, πόνεν των σταυρών τα σκύρας εκτείνατα και συντρίψατα το κράτος του εχθρού. Νο ασύμου κάμπες τα χτάτε για μάτιλ χαία, για μεν πάσατα. Επιστάξας ότι πούς αυτής
Κύριε Μετή, ποιος ήταν ο τρίτος σε σειρά? Μας αναφέρατε πριν το διάλειμμα ότι ήταν ο Αθηναγόρας Κουκκινάκης, ο διάδοχος του Αθηναγόρα του Καβάδα. Πείτε μας γι' αυτόν. Είχα την εξαιρετική τιμή να το γνωρίσω πάρα πολύ, διότι διετέλεσα ο πρώτος του γραμματέας. Αντιμετώπισε ο Αθηναγόρας ο δεύτερος ο Κοκκινάκης μεγάλο πόλεμο από την Επιτροπή του Ναού της Αγίας Σοφίας. Δεν τον γνώριζα. Είχαν επηρεαστεί από τον Μακαρίτη τον Ιάκωβο Βίργον, ο οποίος ήλπιζε, πίστευε και ανέμενε να διαδεχθεί τον Αθηναγόρα τον Καβάδα, τον οποίο είχε υπηρετήσει, αλλά είχε υπηρετήσει και στην Αγία Σοφία ως προϊστάμενος μετά από έφυγε ο Μιχαήλ Κωνσταντινίδης για πάρα πολλά χρόνια. Διετέλεσε επίσης και πρόεδρος της Ελληνικής Κυπριακής Αδελφότητας, διότι την Κυπριακή Αδελφότητα την είχε ιδρύσει ο Μιχαήλ Κωνσταντινίδης και τον διεδέχθη ο Ιάκωβος Βίργος. Όταν όμως το Πατριαρχείο εξέλεξε τον επίσκοπο Ελέας στον Καναδά, τον Αθηναγόρα τον Κοκκινάκη, ο Ιάκωβος Βίργος πολύ λυπήθη, εφήγη και τέλος υπέβαλε παραίτηση και έφυγε. Αυτό βέβαια είναι ένα θλιβερό επεισόδιο το οποίο αντιπαρέρχομαι. Όταν έφτασε λοιπόν ο Αθηναγόρας σιδηροδρομικός στο σταθμό της Βικτόριας, είχα πάει ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Παροικίας να τον υποδεχθώ στο σταθμό. Του συναισθήθη, του είπα ποιος είμαι και μου είπε «Εσάς σας χρειάζομαι». Και εργάστηκα μαζί του, αμυστή βέβαια, από το 1964 μέχρι το 1979, 15 χρόνια. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έβαλε τα πιο γερά θεμέλια για την Μητρόπολη Θυατήρων, μετά ως Αρχιεπισκοπή Θυατήρων, και μαζί του είχα ταξιδεύσει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι ως Κύπριος ήξερα πολύ περισσότερο την νοοτροπία των Ελληνοκυπρίων, για να οργανωθούν κοινοτικά, να εξασφαλίσουν ναούς και τελικά να εξασφαλίσουν και έσοδα για την Αρχιεπισκοπή, διότι όταν ανέλαβε ο Αθηναγόρας ο Κουκκινάκης, δεν υπήρχε το σημερινό οίκημα της Αρχιεπισκοπής. Ήταν ένα μικρό διαμέρισμα απέναντι σχεδόν από τον Ναό της Αγίας Σοφίας. Και όταν πήγαινα εκεί για να συνεργαστούμε, το γραφείο του ήταν ένα τραπέζι και έπρεπε να κρατώ εγώ από τη μία μεριά για να μπορέσει να ανοίξει το συρτάρι. Όταν τελικά κατάφερε να πείσει μερικοί εφοπλιστές, όταν αντιλήφθησαν ότι πρόκειτο περί ενός εξέχοντος ιεράρχη, και αναφέρω συγκεκριμένα την οικογένεια του Χατζηπατέρα και συγκεκριμένα του Γιάννη του Χατζηπατέρα, ο οποίος Γιάννης ο Χατζηπατέρας ήταν πρόεδρος των Ελλήνων Εφοπλιστών για πάρα πολλά χρόνια και εκδότης του περιοδικού Κρίκος και πολύ μορφωμένος.
και δεν είχαμε γραφομηχανή. Τα λέω αυτά για να δείτε πώς ξεκινήσαμε να οργανώνουμε την Αρχιεπισκοπή. Δεν είχαμε γραφομηχανή. Τηλεφωνώ λοιπόν στον Μακαρίτη, τον Γιάννη, τον Χατζηπατέρα και του λέω, κύριε Γιάννη, μήπως έχετε καμιά παλιά γραφομηχανή. Και μου λέει, έχω. Και πήγα, το διαμέρισμα του είναι εκεί στο Richards Park. Τη φορτώθηκα στον ώμο και την κουβάλισα από το Richards Park να την πάω στο Αρχιεπισκοπή, στο Πάτινγκτον. Την πάω την γραφομηχανή και μου λέει ο Μακαρίτης ο Αθηναγόρας, χαρτί. Και τηλεφωνώ, μου λέει, για όνομα δε, ούτε χαρτί, τίποτε, ούτε χαρτί. Και άντε να πάω να πάρω και χαρτί. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε και οργάνωσε την Μητρόπολη. Πέρασαν μερικά χρόνια και του λέω μια μέρα, Σεβασμιότατε, θα πάρω το Θράσος, να μου επιτρέπετε, το ονομάζω Θράσος, του λέω, να σας εισηγηθώ, ας πούμε, ένα κληρικό, ο οποίος θα μπορούσε να σταθεί δίπλα σας, να εργαστεί δίπλα σας, ως πρωτοσύγγελος. Μου λέει, ποιον έχετε υπόψη. Του λέω, τον Αρχιμανδρίτη Γρηγόριο Θεοχάρους, τον είναι Αρχιεπίσκοπο Θεατήρου. Με τον Γρηγόριο δουλεύαμε μαζί από το 1960 στον Ναό των Αγίων Πάντων. Εκείνος ως ιερέας και εγώ ως δάσκαλος. Είχαμε 15 παραρτήματα σχολείου τότε και τρέχαμε από τη μία πλευρά στην άλλη. Εγώ με τον Γρηγόριο, ας πούμε, και... λοιπόν, και μου λέει ο Αθηναγός, δεν μπορώ να σου απαντήσω αμέσως. Του λέω, μα δεν περιμένω εγώ και είναι, όπως σας είπα, Θράσος. Με παίρνει στο τηλέφωνο μετά από δύο μέρες, μου λέει, αλλά δεν έχουμε λεφτά. Του λέω, επεμελήθην και αυτού του θέματος, έπεισα την Επιτροπή να πληρώνει η Επιτροπή τον πρωτοσύγγελο, αλλά να πηγαίνει να λειτουργεί. Εντάξει, μου λέει. Και ο Γρηγόρος στάθηκε δίπλα του και οργάνωσαν την Αρχιεπισκοπή όπως έπρεπε. Αλλά όταν έλειπε ο Αθηναγόρας, πήγαινα μαζί του σε όλες τις κοινότητες. Έχω γυρίσει όλη την Αγγλία μαζί του. Με έξω τα δικά μου, εγώ πλήρωνα βέβαια τα τρένα και τα λεπτά, τα ναύλα και τα λεπτά. Και είχαμε ας πούμε αυτή την ευχαίρεια ευτυχώς τότε. Και κάναμε, ας πούμε, ιδρύθηκε η Αρχιεπισκοπή χάρη στον Αθηναγόρα Δεύτερο Καβάδα και στον ίν Αρχιεπίσκοπο Γρηγόρον, ο οποίος δούλευε νυχθημερών εκεί, υπάκουος, οργανωτικός, έντιμος κτλ. Και φτιάξαμε αυτή την Αρχιεπισκοπή, την οποία έχω την τιμή και το προνόμιο να υπηρετώ μέχρι σήμερα. Yeah.
Επί αρχαιρετίας του στην αγόρα του Δευτέρου του Κοκκινάκη, όπως είπα, ιδρύθηκαν σχεδόν όλες υπάρχουσες σήμερα ελληνικές ορθόδοξες κοινότητες, μέχρι και την Ιρλανδία και παντού γενικά που υπάρχουν κοινότητες. Ήταν ακούραστος ο Αθηναγόρας Κοκκινάκης, ήταν εξαίρετος θεολόγος, δημοσίευσε πάρα πολλές, αλλά σε βάθος, μελέτες που αναφέρονται γενικά στην Ορθόδοξη πίστη και λατρείας. Καλλιέργησε πάρα πολύ φιλικές σχέσεις με την Αγγλικανική Εκκλησία, αλλά και με τους καθολικούς, διότι γνώριζε πάρα πολύ καλά το περιεχόμενο των δύο αυτών θρησκευτικών ομάδων. Δυστυχώς πέθανε πολύ πριν την ώρα του και ήταν μία από τις μεγαλύτερες απώλειες που γνώρισε η ελληνική Ορθοδοξία. Θυμάμαι, ήμουνα στην Ελλάδα σε 9 Σεπτεμβρίου του 1979. Οδηγούσα από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα και το άκουσα στο αυτοκίνητο και παρολίγο να τρακάρω από την έκπληξη μου, παρόλο που ήξερα ότι ήταν στο νοσοκομείο κτλ. Όμως είχε στο μεταξύ το 1970, είχαμε μία συνομιλία, ερχόταν πολύ τακτικά στο σπίτι μου και τρώγαμε και μιλούσαμε, είμαστε μπορώ να πω φίλοι. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος, παρόλη την ευρύθεια της μάθησης του κτλ. Είχαμε αυτή την φιλική σχέση. Είναι εκείνος ο οποίος εισηγήθηκε το 1967 στον τότε Μέγα Οικουμενικό Πατριάρχη των Αθηναγόρα να μου απονεμηθεί, το οφήκιο του Άρχοντος Διασκάλου του Γένους. Και τότε πήγα στην Κωνσταντινούπολη και συνάντησα τον Αθηναγόρα. Το συνάντησα βέβαια και εδώ πέρα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ενέκρινε και κατά κάποιο τρόπο επενούσε τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονταν για την Ομογένεια, για την Εκκλησία κτλ. Το 1970 λοιπόν, αρχές του 1970, τρώγαμε, θυμάμαι, στο σπίτι μου και μεταξύ αστείου και σοβαρού, εγώ πάντοτε, άμα θέλω να πω κάτι, το ρίχνω στο αστείο. Του λέω, σεβασμιότατε, δεν έχετε κουραστεί, να τρέχουμε, ας πούμε, να κάνετε και κανένα βοηθό επίσκοπο. Ο προκάτοχος του έκανε δύο βοηθούς επισκόπους, τον Μελέτιο στο Παρίσι και τον Ιάκωβο στο Λονδίνο. Εσείς? Και μου λέει, ρε, μου λέει, πήρες τη σκέψη μου από το νου μου, εσύ, έκλεψες τη σκέψη μου. Του λέω, όχι. Και μου λέει, ποιους νομίζετε μπορούμε να κάνουμε? Εγώ, ξέρεις, εγώ του λέω, βέβαια, το πρώτο σύγκελο σας και ο δεύτερος που πράγματι αξίζει είναι ο Χρυσόστομος του Αποστόλου Ανδρέα. Μου λέει, είναι αυτούς που έχω υπόψη μου να εισηγηθώ στο οικουμενικό, διότι για να γίνει κανείς βοηθός επίσκοπος ενός Μητροπολίτη ή Αρχιεπισκόπου, πρέπει προηγουμένως να έχει την εισήγηση του τοπικού Μητροπολίτη ή Αρχιεπισκόπου. Για παράδειγμα, για να γίνει ένας βοηθός επίσκοπος στην Ελβετία, που έγινε ο Μακάριος, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός,
έπρεπε να έχει την εισήγηση του Μητροπολίτη. Και εδώ έπρεπε να έχει την εισήγηση του Αφιναγόρα. Τον οποίο Αφιναγόρα είχαν πολύ έτσι εκτιμήσει οι πατριαρχικοί. Εισηγήθηκε λοιπόν, αλλά εξαρτάται από το ημερομηνία χειροτονίας στον Επισκόπο. Γι' αυτό και ο Γρηγόριος είχε πρωτοκαθεδρία, ας πούμε, στον Χρυσόστομο. Χειροτονήθηκε πρώτος. Ναι, και εξελέγει πρώτος επίσκοπος με τον τίτλο του Επισκόπου Τροπαίου και ο Χρυσόστομος Επίσκοπος Κυανέων. Για πληροφορία σας λέω ότι οι τίτλοι που δίνονται είναι τίτλοι Μητροπόλεων που δυστυχώς έχουν καταργηθεί λόγω της μικρασιατικής καταστροφής, δυστυχώς. Όταν πέθανε ο Αθηναγόρας ο δεύτερος, ο Κοκκινάκης, όλοι περίμεναν ότι νέος διάδοχος του θα ήταν ο Τροπαίου Γρηγόριος, όλοι περιμέναμε. Αλλά το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέλεξε ως διάδοχον του τον Φούγια, ο οποίος ήταν τότε Μητροπολίτης για το τίτλο μιας Μητρόπολης στην Αφρική. Στο σημείο αυτό, κύριε Μετή μου, κλείνουμε και αυτή την εκπομπή, τη δεύτερη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα συνεχίσουμε στην επόμενη, ακριβώς από αυτό το σημείο, περιγράφοντας τη ζωή του τετάρτου Μητροπολίτη Αρχιεπισκόπου Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, του Μεθοδίου Φούγια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας. Yeah.